Να πάμε σε μια άλλη κυρία, μια πάρα πολύ όμορφη κυρία, Naomi Watts, που της είχαν πει ότι μέχρι τα 40 έχεις οποιαδήποτε ευκαιρία να κάνεις καριέρα, μετά τα 40 η καριέρα σου τελείωσε. Φωτογραφήθηκε για το αμερικανικό InStyle. Μία κουκλάρα, έχω να σας πω, επειδή το βλέπω, ότι αυτή τη στιγμή πρωταγωνιστεί στο The Watcher, που είναι η top 1 σειρά σε πολύ μεγάλη συνδρομητική πλατφόρμα. Είναι συγκλονιστική. Είπε λοιπόν ότι τις μεγαλύτερες επιτυχίες μου και τα μεγαλύτερά μου, τα περισσότερα χρήματα τα πήρα από τα 45 και πάνω. Είναι σήμερα 54 ετών. Και αυτή τη στιγμή κάνει τη μεγαλύτερη τηλεοπτική επιτυχία. Τώρα τα πλάνα που βλέπουμε από ποια ηλικία είναι. Τώρα. Τώρα είναι από το 1. Είναι 54 ετών. Αυτό. Για η γυναίκα αυτή φαίνεται, βάζω την λίγο φουλ. Είναι καταπληκτική. Και το μαλλί πόσο ρόλο παίζει που το έχω σε καρέ. Έτσι. Εδώ κοιτά. Δεν φαίνεται η ηλικία της καθόλου. Λοιπόν, στο The Watcher, σε αυτό που λέει η Λεάννα, άμα την δεις, εγώ την είδα σε ένα Σαββατοκύριακο τη σειρά αυτή, οι ρητίδες της και το πόσο απείραχτη είναι. Είναι δηλαδή σχεδόν τρελό. Παιδιά, είναι 54. Είναι 54 ετών. Άσχημα τώρα που σχολιάζουμε την ηλικία, αλλά... Για καλό. Το λέει και η ίδια σε συνέντευξή της. Είναι στο DNA της, είναι στο ότι έχει, είναι λεπτεπίλεπτη πάρα πολύ, έτσι, με πολύ γλυκά χαρακτηριστικά, χωρίς να έχει έντονες γωνίες ή έντονη μύτη, δεν ξέρω τι είναι. Πάντως αυτή τη γυναίκα, άμα τη δεις έτσι από μακριά, θα σου πω λες κάτι. Ότι είναι ένα κοριτσάκι. Είναι. Θα σου πω κάτι που... Κάνει διαφορά, δεν είναι ωραίο που το λέμε, αλλά βλέπουμε πώς όταν πρέπει να μεγαλώνουμε και να αγαπάμε τον εαυτό μας έτσι όπως είναι. Είχαν πάρα πολύ στενή σχέση, ήταν κολλητές φίλες με την Nicole Kidman. Γιατί ξεκίνησαν μαζί, είχαν στενή σχέση. Μεγαλώνουν διαφορετικά, Φέι. Πολύ διαφορετικά. Η Nicole Kidman έχει πει Ράξιμερ και τον αστραγαλό της, καλέ. Και το έχει παραδεχτεί και έχει πει ότι έχει κάνει λάθος. Μία μαγεία στην εικόνα της είναι και οι εκφράσεις της. Είναι δηλαδή ότι ακριβώς. Αυτή η γυναίκα βλέπεις ότι είναι διαφορετική σε θεωρώ ότι όταν κάνεις μια υπερβολή σε πράγματα στο πρόσωπο, μπορεί εκείνη τη στιγμή να είναι κάτι πολύ ωραίο, αλλά όσο περνούν τα χρόνια, μετά προσθέτοντας, δεν βγαίνει σε καλό. Όχι, εγώ βέβαια. Να σας πω και την άποψη, δεν αρέσει κιόλας. Το λες ως εκπρόσωπος. Ναι, μια αντρική άποψη και το επειδή το συζητάω. Η υπερβολή στο πρόσωπο. Και γενικά το καλά, πείραμα. Εντάξει. Καλύτερο είναι να δεις μια ωραία... Διαφωνώ. Είναι πια τάση. Και αρέσει στους άντρες, θεωρώ. Για μένα ειδικά το πείραγμα στο πρόσωπο με τον τρόπο και την ένταση που γίνεται που μια ωραία γυναίκα μετατρέπεται σε ψάρι φούσκα εμένα δεν μου αρέσει καθόλου και θεωρώ και σε πολλοί κόσμο που το έχω συζητήσει. Να είσαι, έλεγες εδώ σου, φίλοι. Μπράβο. Εξαρτάται. Χαίρομαι, αλλά θα σου πω και ένα επιχείρημα. Αν δεν άρεσε, δεν θα πηγαίνανε τόσες πολλές γυναίκες και δεν θα είχαν ανέβει τόσο πολλές επεμβάσεις. Για τους άλλους, για τον εαυτό τους αρχικά. Προφανώς, το κάνουν, για να νιώθουν οι ίδιες σίγουρα, αρχικά, σίγουρα σε πολύ μεγάλο βαθμό. Αλλά δεν το κάνουν για μας. Δεν έχω δει και πολλούς άντρες να κυκλοφορούν με μη πειραγμένες πολλοί γυναίκες. Ανάλογα τους άντρες. Καλά, τι μωρέ, γιατί το λες αυτό. Ας ξεκινήσουμε ότι μια γυναίκα πρέπει να το κάνει για τον, για τον εαυτό της. Και εγώ απλώς αυτό που σχολιάζω είναι ότι μπορεί εκείνη τη στιγμή σε ένα κορίτσι που είναι μιας ηλικίας, που ό,τι και να έκανε θα ήταν ωραίο, όταν βελτιώνεις κάτι να φαίνεται ωραίο, αλλά αν περάσει μια δεκαετία και προσθέτεις και προσθέτεις, αλλοιώνονται τα χαρακτηριστικά αναπόφευκτα. Άσχετα από το ποιος γιατρός είναι, αν είναι στην Αμερική, είναι εδώ. Όταν προσθέτεις, αλλοιώνονται τα χαρακτηριστικά. Αυτό, ωραία. Όταν προσθέτεις, δεν λέω να κάνεις κάτι διαφορετικό. Ας κάνουμε αυτά που μας ευχαριστούν γενικότερα. Και που αρέσουμε εμείς στον καθρέφτη μας περισσότερο και σε κανέναν άλλον. Πάμε σε μια γυναίκα. Εγώ δηλαδή λίγο τα χυλάκια αυτά μου αρέσει που είναι λίγο πιο τα βλέπω. Ναι, πιο. Δεν είναι σαν ψάρι φούσκα. Μου αρέσει λίγο που είναι ζουμερά. Είναι ζουμερούτσικα. Ναι, αλλά είναι κάτι χείλη που δεν μπορούν να πιούν όμως καφέ. Τα κορίτσια που έχουν ζουμερά χυλάκια μου αρέσουν πολύ. Είναι, τα ζηλεύω, τα χαζεύω στο Instagram. Ανοίγω, λέω δες τι ωραίο τώρα αυτό που είναι ζουμερό. Εσύ έχεις ωραία χείλη.